Μετά από καθυστερήσεις 20 και πλέον μηνών, δρομολογούνται πλέον παρεμβάσεις για τις ρηγματώσεις των βόρειων λιμενοβραχίων Ηρακλείου, 1,5 περίπου χιλιόμετρο από το Φρούριο Κούλε προς τον Φάρο. Οπότε αυτό είναι θέμα ασφαλείας. Εμείς απλά σβαδίζουμε, περπατάμε. Και βλέπετε τις ρόγμες. Ναι. Αυτοί που γνωρίζουν αυτά τα πράγματα πρέπει να το κοιτάξουν πριν να είναι τώρα που είναι νωρίς, αν μπορούν να προλάβουν αυτή την οξύδωση και από τη θάλασσα και από όλα αυτά. Είναι πολύ εκτεθειμένο το λιμάνι. Ανησυχητικές εικόνες που έχει αποκαλύψει ο τηλεοπτικός φακός της Κρήτη TV, με τους πολίτες να εκφράζουν την ανησυχία τους και με τις σπηλαιώσεις να προκαλούν συναγερμό στις υπηρεσίες του οργανισμού Λιμένος. Υπήρχαν σπηλαιώσεις αρκετές. Με αυτό το έργο που τώρα και αυτό είναι σε εξέλιξη, γίνονται κάποιες γεωτρήσεις μικρές, θα μπορώ να πω. Αυτές θα γεμίσουν με τσιμέντο, ούτως ώστε να σταθεροποιηθεί εκεί το έργο και θα σκεπάσουμε μετά και τις σπηλαιώσεις όλες. Πρόκειται για ένα σημείο με προβλήματα σε τμήμα του κρυπιδότυχου ως προς την ευστάθειά του και σε ένα μήκος 70 περίπου μέτρων. Αυτές τώρα οι μετακινήσεις που υπάρχουν στους στήρες των τεχνικών ογκοντήθων φαίνονται από πάνω με τις ρηγματώσεις. Όπως για παράδειγμα σε ένα δρόμο. Όταν υπάρχει από κάτω πρόβλημα, αυτό φαίνεται στις ρηγματώσεις στην άσφαλτο. Οι ρηγματώσεις που φαίνονται απάνω σημαίνει ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα από κάτω. Για την εκτέλεση των αναγκαίων εργασιών, έκλεισε για τους πολίτες ένα μεγάλο τμήμα στον βόρειο λιμενοβραχίωνα. Εν τω μεταξύ, σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες για τη βελτίωση και αναβάθμιση των υποδομών στον ενετικό λιμένα. Στην τελική φάση βρίσκονται οι εργασίες για την τοποθέτηση πλωτών εξεδρών. Ούτως ώστε να μπορούν πλέον και εκεί να δημιουργηθούν περίπου 30 θέσεις λιμενισμού των σκαφών αναψυχής και ψαροκάικων. Σε ό,τι αφορά το έργο της εκβάθυνσης της εισόδου στον ενετικό λιμένα, οι σχετικές εργασίες αναμένεται να ολοκληρωθούν άμεσα. Ωστόσο, η αρχαιολογία άναψε το κόκκινο φως για παρεμβάσεις πλησίων του μνημείου, όπου ψαράδες κινδυνεύουν με τα σκάφη τους, όπως ανέδειξε τον περασμένο Μάρτιο ο τηλεοπτικός φακός. Εδώ είναι 40-50 πόντους. Μέχρι εδώ. Είναι πολύ αβαθή τα νερά εκεί, αλλά υπάρχει και η αρχαιολογία, η οποία δεν επιτρέπει να πλησιάσουμε κοντά στο μόλο, περίπου 1,5 μέτρο μέσα από εκεί.